Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται. Εδώ έχουμε πλουγή, τα ζώα. Έπεσε όλο το βουνό του κάτω από το αεροδρόμιο. Κατολίσθησε αυτή η πλευρά. Έχει γίνει μεγάλη καστολίσθηση από αυτή την άλλη πλευρή. Έχουν φραχτεί όλα τα σπίτια εκεί από τα ζώα. Δεν έχουν πρόσβαση να μπουν ή να μπούμε. Ευτυχώς ο κύριος Μόντζος μας έστειλε αμέσως στην εταιρεία εδώ και μας βγάζει όλες τις λάσπες. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές που ανταποκρίθηκαν, γιατί όλοι είναι εθελοντές που θέλουν να βοηθήσουν. Όποιος έχει προσφέρει βοήθεια και δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή τον όνομά του, τον ευχαριστούμε. Προσφέρθηκαν πολλά άτομα να βοηθήσουν. Ελπίζω βλέποντας τον κόσμο στη Σύρου και αυτοί που μας κυβερνούν, σε τι ζημιά βρίσκονται αυτά τα ζώα και να αποφασίσουν να βρεθεί κάποιος χώρος να μεταφερθούν τουλάχιστον μέσα στο 2011. Αυτό είναι το κύριο αίτημα, αυτό είναι το κύριο αίτημα. Αυτό είναι το κυριότερο από όλο μας, όπως και εδώ είμαστε προσωρινοί, δεν είναι δικό μας ο χώρος. Υποσχέθηκαν ότι κάτι θα γίνει μετά από το Καλλικράτη, ο Καλλικράτης ήρθε. Δεν το θέλουμε αύριο, ξέρουμε ότι δεν γίνεται. Αλλά τουλάχιστον πριν έρθει ο επόμενος χειμώνας και βρεθούμε σε ίδιες καταστάσεις, να έχουμε μπει σε έναν ιδιωτικό χώρο, κάπου για τα ζωάκια, δεν θέλουμε πολυτέλειες, το ξέρουμε, ένα απλό μέρος να είναι προστατευμένα από το κρύο και από την βροχή. Πόσα σκυλιά φιλοξενούνται εδώ στον χώρο? Αυτή τη στιγμή έχουμε 62 σκυλιά. Έχουμε βγάλει αρκετά σκυλιά από εδώ, έχει πάρει ο γιατρός μας, ο κύριος Μαραγκός, που τον ευχαριστούμε πολύ. Έχει πάρει γύρω στα 11, έχουν πάρει εθελοντές στα σπίτια του να τα φιλοξενήσουμε τουλάχιστον μία εβδομάδα που να βγουν οι λάσπες, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν με τη λάσπη τα ζώα. Δεν ξέρω αν ποιον άλλον να πω, ότι πάντως ο κύριος Μόντος τον ευχαριστώ και πάλι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση βοήθειά του. Τα παιδιά που είχαν με τα μηχανήματα δουλεύουν από χθες και ακόμη δεν έχουμε τελειώσει. Εκείνοι που θέλουν οι πολίτες να βοηθήσουν, πού πρέπει να αποταθούν για να... Οι πολίτες υπάρχει στο σελίδα με τη φιλοζωική φως, μπορούν να μπουν μέσα στο Facebook που έχουμε τηλέφωνο. Υπάρχει και λογαριασμός. Ναι, αν θέλουν να βοηθήσουν. Έχουμε λογαριασμός εθνικής της τράπεζας, ένα λογαριασμός, αν κάποιος θέλει να παρακαλούμε πάρα πολύ. Facebook που είμαστε σελίδα, τα τηλέφωνα είναι παντού, στην κοινή γνώμη, πρώτες βοήθειες, στο λόγο. Τι μπορεί να φύγει και εδώ, σε αυτό το σημείο, εδώ στο αεροδρόμιο. Εδώ, βεβαίως. Κάτι θα βρούνε. Εδώ είμαστε 7 μέρες την εβδομάδα, τα οποία τα ζώα καθαρίζονται και ταΐζονται και είναι πάντοτε άτομα εδώ. Μετά από τις 2 υπάρχουν άτομα, αλλά και διάμεσα της ημέρας έρχονται και φεύγουν. Τα ζώα δεν είναι ποτέ μόνα τους. Πάντοτε υπάρχει κάποιος άνθρωπος να είναι εδώ να τα επιβλέπει. Κάτι άλλο ήθελα να πω, να σας πω από τη στιγμή που το έχω ξεχάσει, θα το δείξω κάτι άλλο. Από εδώ είναι ένας εθελοντής, ο κύριος Χρήστος. Πώς είναι τα πράγματα? Έρχεται 10 φορές την ημέρα και τα κοιτάζει. Πολύ δύσκολα, πάπη μου. Βλέπεις η καταστροφή έγινε εδώ πέρα. 4 χρόνια προσπαθούμε να βρούμε ένα κομμάτι να μας βάλει ο Δήμαρχος για να σώσουμε τα ζώα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Τι να κάνουμε. Εδώ είμαι 4 χρόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καλησπέρα. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Πιστεύω ότι οι δημοτικοί μας άρχοντες θα διενδιαφερθούν για τους μικρούς φίλους μας εδώ, τους ταλαιπωρημένους. Εύχομαι και ευχαριστώ τον Θεό που δεν, με αυτή την κατολίσθηση που έγινε, δεν χτύπησε κανένα ζώο. Το πιο σπουδαίο μας είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για το εξαιρετικό έργο που κάνετε. Εμείς ευχαριστούμε και το Συριανό λαό και τους πάντες που μας βοηθάνε και πιστεύω θα βρεθούν κι άλλοι να βοηθήσουν στο μέλλον. Αλλά και πάλι επιμένω ότι πρέπει να βρεθεί ο χώρος να μεταφερθούν αυτά τα ζώα. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο που μπορεί να κάνουν η κυβέρνηση εδώ του νησιού, να μας μεταφέρει σε ιδιωτικό χώρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Θερμά, μου συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και όλο τον κόσμο να είναι καλά. Και όποτε θα μας θελήσετε θα είμαστε κοντά σας εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ πρέπει να φύγω γιατί πρέπει να συνεχίσω το τάισμα τα ζώα μας. Το μασκότ είναι αυτό. Τι έγινε εδώ πέρα με τη δικιά στη ματιά, βλέπω εκεί πέρα καθίσει το σπιτάκι, τις λάσπες. Εντάξει. Βασικά ήμασταν πολύ απέλπες να έγινε. Σήμερα όμως και τα πράγματα κάτι γίνεται. Βλέπω
βλέποντας ότι όλο και κάποιος ενδιαφέρεται, κάποιος εθελοντής, γίνονται κινήσεις. Ένα, δύο άτομα, ακόμα και αυτή η βοήθεια για μας είναι όχι αρκετή, αλλά τουλάχιστον μπορεί να μας δώσει και εμάς θάρρος και δύναμη να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να το ξαναστήσουμε όλα στην αρχή. Ελπίζουμε ότι οι άρχοντές μας θα περιμένουν να χώρο για αυτά τους μητούς φίλους μας. Έπρεπε να έχει γίνει χρόνια τώρα, δεν είναι τωρινή κατάσταση. Ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά. Αύριο μπορεί να ξημερώσει μια καλή μέρα για τα... Αυτό, δηλαδή βλέπουν ότι συμπολίτες μας με το ό,τι μπορούν, μα με ένα φτιαράκι έρχονται να βοηθήσουν την κατάσταση. Δηλαδή είναι ντροπή, πρέπει και εκείνοι να αναλάβουν τις ευθύνες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή κουράγια και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Τι έχουμε να πούμε για την καλυπορία αυτή που τραβάτε και συγχαρητήρια. Τίποτα, καμία καλυπορία. Άκουσε, ο λαός λέει, ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Και η αγάπη, η ανθρωπιά ξεκινάει εκεί που τελειώνει η αγάπη για τον άνθρωπο και αρχίζει η αγάπη για τα ζώα. Ή αν θες και τα δύο συνυφασμένα να είναι. Και τα δύο συνυφασμένα. Απλά εμείς ήρθαμε να βοηθήσουμε τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου που δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, καλό κουράγιο και συγχαρητήρια. Αυτό όμως το λένε το φίλο. Ο Μπίλης μας είναι αυτός, ο Μπίλης, είναι το μασκότ, το μασκότ. Μπίλη. Φιλάκο. Μπίλη. Έλα, να, από εδώ, φιλάκο, να, κοίταξε. Ο Μπίλακος είναι αυτός.